Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά επτά σκηνέ προσπάθησε να νοικιάσει μέσω τη γνωστή πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τη Airbnb γυναίκα στη Γάβδο, και συγκεκριμένα στην παραλία του Σαρακίνικου, γνωστή για τη φυσική τη ομορφιά και τα σημεία σκίαση που προσφέρει σε όσου επιθυμούν να κατασκηνώσουν ελεύθερα. Η αντίδραση των παραθεριστών του νησιού ήταν άμεση. Το πληροφορηθήκαμε από άλλους παραθεριστές και τη ζητήσαμε να κατεβάσει την αγγελία. Το έκανε και μετά ανέβασε την αγγελία σε άλλη πλατφόρμα. Το αντιληφθήκαμε και αυτό και τη ζητήσαμε να τελειώνει οριστικά με αυτή την υπόθεση. Είμαστε κάθετοι. Κανεί δεν έχει το δικαίωμα να βγάζει κέρδο καταλαμβάνοντα ένα δημόσιο κοινόχρηστο χώρο όπω οι ακτέ μα και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοια φαινόμενα στο νησί. Χαρακτηρίζοντα μάλιστα τι κοινέ λούξ, η επίδοξη οικοδέσπινα τη πλατφόρμα δεν πτωήθηκε ούτε όταν οι υπάλληλοι του Δήμου αντελήφθησαν τα σχέδιά τη και τη ζήτησαν να κατεβάσει την αγγελία ανεβάζοντά την ανταυτού σε άλλη πλατφόρμα μίστοση. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε καθώ η καταγγελία έγινε αμέσω viral. Η απερχόμενη δήμαρχο τη Γάβδου τοποθετήθηκε επί του θέματο, κάνοντα λόγο για μεμονωμένο περιστατικό που παρουσιάστηκε από επιχειρηματία των Χανίων και μετά από παρεμβάσει τη Δημοτική Αρχή αλλά και τη Συνέλευση Παραθεριστών έλαβε τέλο. Οι καβάτζε ούτε πολλούνται, ούτε ενοικιάζονται, ούτε προκαταλαμβάνονται. Ανήκουν σε όλου μα. Κανεί δεν ιδιοποιείται ένα χώρο που εδώ και δεκαετίε διαμόρφωσε τη λογική τη κοινή χρήση. Η εκδίωξή μα από τον αμόλοφο του Σαρακίνικου και τη υπόλοιπη δεν θα περάσει. Καλούμε τους μόνιμους κατοίκους και τους παραθεριστές να αντιταχθούν στην εμπορευματοποίηση των κατασκηνωτικών πρακτικών. Ο Δήμος Γάβδου είναι ένας από τους ελάχιστους δήμους σε όλη τη χώρα που με κατά καιρούς αποφάσεις του προστατεύει τόσο το ελεύθερο κάμπινγκ όσο και τον γυμνισμό. Πρόσφατα μάλιστα ο Δήμος εξέδωσε έναν χάρτη με οδηγίες προς τους κατασκηνωτές αλλά και τους γυμνιστές για το πού και πώς μπορούν να κάνουν ελεύθερα τις διακοπές τους.